και η δέσμευση της χώρας για φέτος ήταν για 3,5%. Αυτή η κουβέντα δεν υπάρχει. Και τι βρήκατε? Αυτή είναι γνωστά τι βρήκαμε στο Γενικό Λογιστήριο. Σας παραπέμπω και στον κύριο Σταϊκούρα, αν θέλετε, παραπάνω λεπτομέρειες. Δεύτερον. Δεύτερον, η ρευστότητα. Αφήστε, κύριε Καραγκούνη, αφήστε. Τα είπε ο κύριος Σταϊκούρας, δεν χρειάζεται να τοποθετήσετε εσείς. Δεύτερον, η ρευστότητα, το ζήτημα της ρευστότητας είναι αποτέλεσμα της οικονομικής ασφυξίας στην οποία υποβάλλεται η χώρα ως βασανιστήριο για να υποταχθεί. Αυτό μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε όλοι πάνω στο τραπέζι ή όχι? Ναι. Εσείς δεν το περιμένατε αυτό? Δεν ήταν λίγο πολύ αναμενόμενη η συμπεριφορά τους? Τις αντιδημοκρατικές συμπεριφορές, ακόμα και αν είναι αναμενόμενες, πρέπει να τις χτυπάς. Εννοείται. Αλλά υπάρχει και άλλο ερώτημα αυτό μετά. Αυτό νομίζω ότι όλες οι πολιτικές δυνάμεις πρέπει υπάρχει να υπάρχει και το ερώτημα τη Ελλάδα. Όταν είχαμε 9% έλλειμμα στο ΕΠ και 7,2% είδηση, κύριε Κορονάκη, ξέρετε πόσες φορές αντιμετωπίσαμε πρόβλημα ρευστότητας? Δεν αφήσαμε τις επιχειρήσεις όμως να καταστρέφονται, κύριε Κορονάκη. Είχαμε μια άλλη λογική. Έπρεπε όλη την κοινωνία να διαλύσει. Θέλω να σα πω μια λέξη γι' αυτό, γιατί μίλησε η κυρία Γεννηματά. Μιλήσατε κι εσείς. Όχι, να μην πείτε. Να ολοκληρώσω και μετά θα πείτε. Μίλησε η κυρία Γεννηματά, μιλήσατε κι εσείς για το τι κάνατε και πόσο καλά τα κάνατε όλα. Εγώ δεν θα μπω στη λογική τι κάνατε τα προηγούμενα χρόνια. Το τι κάνατε τα προηγούμενα χρόνια. Το τι κάνατε τα προηγούμενα χρόνια. Το έκρινε ο ελληνικός λαός. Θεσσαλονίκη, θα εφαρμόσετε κάτι από τη Θεσσαλονίκη? Ακούστε με. Κάτι από τη Θεσσαλονίκη. Σα βλέπω πάρα πολύ αγχωμένο. Σα βλέπω πάρα πολύ αγχωμένο. Χαλαρώστε λίγο και ακούστε κάτι. Την πρόταση των δανειστών εσείς τη δέχεστε? Ποια πρόταση? Δεν δεχόμαστε. Την πρόταση των δανειστών. Το δικό σα mail δεν δεχόμαστε. Εσείς γιατί λέτε να υπογράψουμε? Το mail Τσίπρα δεν δεχόμαστε. Γιατί λέτε επί 4 μήνες υπογράψτε άμεσα? Τσίπρα, γιατί ανεβάζετε το λογαριασμό γι' αυτό? Τι ζητάτε να υπογράψουμε? Ζητάτε να υπογράψουμε μειώσει στι τάξει? Ζητάτε να μην φέρουμε πάλι τι συλλογικέ συμβάσει και να μην αυξήσουμε το κατώτατο μισθό? Ζητάτε να πουλήσουμε τη ΔΕΗ? Και σα παραπέμπω στην κυρία Πριγκιώτη χθε. Τσίπρα. Δεν το δεχόμαστε. Δεν γίνεται το αυτή mail η ιστορία. Τσίπρα. Τα ψέματα δεν έχουν τελειώσει. Ο ελληνικός λαός θέλετε έχει καταλάβει. Να δείτε με ένα mail Χαρδούβελη με 980 εκατομμύρια ευρώ να κλείσουμε τη συμφωνία? Αυτή η κυβέρνηση θέλετε παλεύει για πρώτη τώρα, φορά προς όφελος. Τώρα mail Τσίπρα. Εσείς κανονικά ξέρετε πρέπει να πρέπει mail να πάτε. Με το mail Θεσσαλονίκης. Ωραία, τελικά πήγατε με το mail του Πρωθυπουργού. Ωραία αυτά τα κόλπα τώρα. Αλλά η κατάσταση είναι πιο σοβαρή από αυτό. Αυτό τα λέγατε μέχρι πριν τις εκλογές. Η κατάσταση είναι πιο σοβαρή. Παρακαλώ. Αυτό είναι σίγουρο ότι είναι πιο σοβαρή. Το έχετε αντιληφθεί ότι είναι πιο σοβαρή? Δύο λεπτά. Ερώτηση τώρα. Αυτό να λέτε Θεσσαλονίκη πριν από 4 μήνες. Κύριε Καραγκούνη, δύο λεπτά. Καταλάβατε ότι είναι κλείσουμε. Καταλάβατε ότι είναι σοβαρή πια. Ο νόμος για την ανθρωπιστική. Καταλάβατε τα πράγματα. Πια 200 εκατομμύρια. Ο νόμος Κατρούγκαλου έγινε. 200 εκατομμύρια νόμο. Και η συμφωνία θα δώσει χώρο και χρόνο. 500 εκατομμύρια θα εφαρμόσει η κυβέρνηση το πρόγραμμά της. 200 φέτος. Ξέρω ότι σας ενοχλεί πάρα πολύ. Και δεν έχετε πληρώσει κανένα στην αγορά. Θα εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας. Σας ενοχλεί πάρα πολύ. 2 δισεκατομμύρια ληξιπρόθεσμες οφειλές συν, κύριε Κορνάκη. Κόσμος αυτή τη στιγμή δεν πληρώνεται, κύριε Κορονάκη. Τώρα νοιαστήκατε για τον 613 κάνουν τη δουλειά του κάθε μέρα, κύριε Κορονάκη. Τα ξαναπάμε. Μιλήσατε όλα τα λουκέτα. Όχι, γιατί τα ξαναπάμε. Να τα ακούει, κύριε Καραγκούνη. Να τα ακούει. Μιλάτε σε καλά. Κυρία Γεννηματά, επανερχόμενοι στο κρίσιμο για το Πασόκ διήμερο, αυτό Σάββατο Κυριακή και κυρίως την Κυριακή.